Τρίτο και τελευταίο μέρος Πελοποννήσι, στο σήμερα η Πελοπόννησος. Έχουμε απέναντι τον Πρωθυπουργό. Θα πάμε πολύ σύντομα να δούμε ένα δίλεπτο, τρίλεπτο από την ομιλία του στη Βουλή. Και δίπλα μου, όπως κάθε Παρασκευή, ο Νίκος ο Φλαούνας, με τον οποίο θα συζητήσουμε και τα πολιτικά. Νίκο, καλησπέρα, καλησπέρα και σας ευχαριστώ. Καλησπέρα Θήμιο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μαζί λοιπόν με τον Νίκο θα αναλύσουμε και τα πολιτικά και τα περιφερειακά, όπως κάνουμε πάντα κάθε Παρασκευή. Έχει αρκετές ειδήσεις να σας δώσει και για την Πελοπόννησο και για την ευρύτερη πολιτική σκηνή ο Νίκος ο Φλαούνας. Πριν όμως, Νίκο, να πάμε 3 λεπτά να δούμε στην Βουλή. Ήδη έχουμε την ομιλία εδώ και αρκετή ώρα του Πρωθυπουργού, του Αλέξη του Τσίπρα. Πάμε λοιπόν στην Βουλή. Λίγο πριν μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λίγο πιο πριν ο κυρία Φόφη Γεννηματά και ο Πάνος ο Καμένος, που ακολούθησε και η διαγραφή του κυρίου Παπαχριστόπουλου, εδώ του κοντυπατριώτη μας. Πάμε λοιπόν 3 λεπτά από τη Βουλή να ακούσουμε λίγο τον Πρωθυπουργό και επανερχόμεθα. Με την Γερμανίδα καγκελάριο κυρία Μέρκελ, όταν αυτή επισκέφθηκε την Αθήνα πριν από λίγες μέρες, της είπατε ότι δεν θα επιτρέψετε η Βόρεια Ελλάδα να γίνει Καταλωνία. Και αλήθεια αναρωτιέμαι αν το είπατε αυτό, έχετε καταλάβει τι ακριβώς είπατε. Παρομοιάσατε στη Γερμανίδα καγκελάριο το βόρειο κομμάτι της ελληνικής επικράτειας, δηλαδή την ελληνική Μακεδονία, με μια αυτόνομη περιφέρεια του Ισπανικού κράτους, το οποίο διαθέτει αυτόνομο κοινοβούλιο και στο οποίο ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων αυτοπροσδιορίζονται εθνοτικά διαφορετικά από τους Ισπανούς και μιλούν διαφορετική γλώσσα και ιστορικά υπάρχουν στο εσωτερικό της αποσκιστικές τάσεις χρόνια τώρα, οι οποίες μάλιστα λόγω του πρόσφατου δημοψηφίσματος έχουν ενισχυθεί. Αυτό κάνατε? Αλήθεια ήσυχα, κατανοείτε, κύριε Μητσοτάκη, πόσο εθνικά επικίνδυνη είναι αυτή η ανιστόρητη αναλογία την οποία επιχειρήσατε? Νομίζω ότι σήμερα δεν υπάρχουν υπεκφυγές. Έχετε 2 επιλογές, καθαρά πράγματα. Ή θα διαψεύσετε καθαρά και ξάστερα το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Εστίας, θα διαψεύσετε ότι αυτή ήταν δήλωση δική σας προς τη Γερμανίδα καγκελάριο, ή θα πρέπει να απολογηθείτε δημόσια. Πρωτίστως απέναντι στους βορειολαδίτες, οι οποίοι ούτε αποσχιστικές τάσεις έχουν, ούτε μιλούν άλλη γλώσσα, ούτε έχουν άλλη εθνότητα. Κύριε Μητσοτάκη... Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Κύριε Μητσοτάκη... Κύριε Γεωργαντά... Κύριε Μητσοτάκη... Σας παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Θα σας ζητούσα... Παρακαλώ. Να είστε λίγο πιο σοβαρός όταν καταπιάνεστε με εθνικά θέματα. Κάντε ησυχία. Κάντε ησυχία, κύριε Γεωργαντά. Βλέπουμε λοιπόν πάντα υπάρχει ένταση στην Βουλή. Καταλαβαίνετε, είναι το τελευταίο στάδιο από όλα αυτά που έγιναν, από τη συνθήκη των Πρεσπών. Είναι σίγουρο ότι με αυτό το σύνθημα και με αυτή την συμφωνία θα βαδίσουμε σε λίγες μέρες. Είναι σίγουρο σχεδόν ότι το Μάιο, 26 Μάιο είναι η ημερομηνία η γνωστή και των εκλογών των πολιτικών, πέρα από τις αυτοδιοικητικές, και υπάρχουν και κάποιες άλλες σκέψεις αν δεν μπορεί το λογισμικό σύστημα να το υποστηρίξει, να πάμε καμιά εβδομάδα, 2 πιο μετά. Δίπλα μου λοιπόν ο Νίκος ο Φλαούνας, όπως είπα και όπως είμαστε κάθε Παρασκευή βράδυ, για να συζητήσουμε, ξεκινώντας πάντα από τις πολιτικές εξελίξεις και όλα αυτά που έχουν γίνει. Λοιπόν, βλέπεις Νίκο ένταση στην Βουλή. Θα άκουσες επάνω, γιατί δεν άκουσα το τέλος της ομιλίας του Πάνου του Καμένου. Νομίζω ότι από αύριο δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα ο Πάνος ο Καμένος.
Τι σημαίνουν όλα αυτά που βλέπεις, δηλαδή όσο πλησιάζουμε σε εκλογές, εξακολουθούν κάποιοι ακόμα να βλέπουν το Σεπτέμβριο ή είμαστε πολύ πιο κοντά? Κοίταξε, καταρχήν θα σου πω από την αντιπαράθεση του Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, προκύπτει ότι και ο Κυριάκος άφησε ανοιχτό ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν αργότερα από τον Μάιο, οι εθνικές εκλογές, θέλοντας να τονίσει ότι δεν θα αποφύγεται την ήττα στις δημοτικές, περιφερειακές και στις ευρωεκλογές πρωτίστως. Για να του απαντήσει ο κύριος Τσίπρας ότι αρχίσατε να αντοχωνεύετε πως οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο. Δεν ξέρω κατά το πόσο έχει σημασία, αλλά μάλλον Θύμιο, δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι με τόση έμφαση που δόθηκε αυτή τη βδομάδα από έντυπα που υποστηρίζουν και τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ για τις 26 Μάη, αρχίζω να πιστεύω πως μάλλον δεν θα γίνουν στις 26 Μάη. Δεν ξέρω, θα δούμε βέβαια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνουν δημοτικές, περιφερειακές και ευρωεκλογές το Μάιο. Τώρα στο άλλο που είπες, πράγματι, εκτός από την αντιπαράθεση του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, που πάντα έχει το δικό της ενδιαφέρον, ιδιαίτερα μάλιστα σε μία ημέρα που κορυφώνεται αυτό το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών με την κύρωση στο ΝΑΤΟ της χώρας της γειτονικής με το καινούριο όνομα Βόρειος Μακεδονία. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και η αντιπαράθεση που υπήρχε με από τον Πάνο το Γκαμένο, απευθυνόμενος πάντα προσωπικά στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, που λίγο πολύ του είπε και μάλιστα σε μια απάντηση που έδωσε δευτερολογώντας ο κύριος Καμένος, του είπε ότι μου στέλνες μηνύματα και όλα αυτά, για να δώσει μια έμφαση ο Πάνος ο Καμένος και στο θέμα που ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πάνος ο Σκουρλέτης, σήμερα τον απεκάλεσε κλαψιάρι και με χαρακτηρισμούς με την έννοια ότι κάτι δεν πάει καλά στο κόμμα του. Ήταν πολύ ο κύριος Καμένος πράγματι, και δεν είναι λίγο βέβαια όταν πάβει να ισχύει η κοινοβουλευτική, αρχηγική, κοινοβουλευτικά, έτσι, γιατί το κόμμα δεν διαγράφεται, δεν όχι, υπάρχει ακόμα, απλά δεν είναι σαν κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι, τώρα έδωσε την επιστολή, την διάβασε ο πρόεδρος της Βουλής, της διαγραφής του Παπαχριστόπουλου, το είπες και πριν, που σημαίνει ότι ουσιαστικά, τώρα για το τυπικό μέρος δεν ξέρω, αλλά ουσιαστικά από απόψε, από αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υφίσταται κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα είπε και κάτι άλλο ο κύριος Καμένος, άφησε να εννοηθεί ότι ίσως παραιτηθεί και από βουλευτής. Δεν το βλέπω, δεν φαντάζομαι, γιατί υπάρχουν και άλλα δεδομένα. Και βεβαίως επικεντρώθηκε πολύ στην από αύριο μη εργασιακή σχέση πολλών υπαλλήλων που δικαιούται μια κοινοβουλευτική ομάδα να έχει ως προσωπικό για τις εργασίες της ομάδας, για τις απολύσεις που θα γίνουν. Υπάρχουν και εργαζόμενοι στη Βουλή, καμιά πενταριά λέγαμε επάνω, οι οποίοι αυτόματα πηγαίνουν στις δουλειές τους ή απολύονται. Κοίταξε τώρα, οι υπάλληλοι αυτοί νομίζω είναι μετακλητοί, με την έννοια ότι όσο υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή μέχρι τις εκλογές, ισχύει το ότι εργάζονται εκεί με απόφαση του Προέδρου της Βουλής. Τώρα, αν υπάρχουν και εσωτερικές μετακινήσεις, γιατί υπάρχουν και αυτά, δηλαδή οι υπάλληλοι μόνιμοι της Βουλής να παίρνουν τις αποσπάσεις στα κόμματα, αυτοί επιστρέφουν στις δουλειές τους. Τώρα, οι άλλοι πράγματι πάβει να ισχύει, αν είναι μετακλητοί, πάβει να ισχύει από αύριο η εργασία τους. Βέβαια,
Απαντώντας ο Πρωθυπουργός, και έχει ενδιαφέρον και δεν θα σταθώ εγώ στην ανταλλαγή των στίχων ποιητών που αναφέρθηκαν και οι δύο, αλλά θέλω να επισημάνω το ότι κάτι που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι σας απέτρεψα να μας ανατρέψετε. Δηλαδή, ζητώντας την ψήφο εμπιστοσύνης από την Βουλή ο Πρωθυπουργός, ήξερε ότι σχεδίαζε ο Πάνος ο Καμένος να τον ανατρέψει και του λέει «Σας απέτρεψα από το να μας ανατρέψετε και θα με ευγνωμονείτε που δεν σας επέτρεψα να γίνετε ένας νέος Σαμαράς». Πολύ σκληρή δήλωση και με πολλούς αποδέκτες αυτή του Πρωθυπουργού που σκληραίνει, Θύμιο, τώρα πολύ η στάση εν όψη των πολιτικά, εκλογών, σκληραίνει η στάση, η πόλωση, καταλαβαίνεις. Θα πούμε όμως περισσότερα και στη συνέχεια για το θέμα το πώς αντιμετωπίζουν τα κόμματα πλέον την κοινωνία, γιατί όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, την Τρίτη που με φιλοξένησες πάλι στο κανάλι, ότι εγώ η γνώμη μου είναι ότι πλέον μπαίνουμε σε μία νέα πολιτικο-ιδεολογική πορεία της, των κομμάτων και όλα αυτά που μέχρι τώρα... Πάντως, Νίκο, όσο ναι, πιο σύντομα πάμε σε εκλογές, τόσο καλύτερα θα είναι. Δεν κερδίζει, νομίζω, ο ΣΥΡΙΖΑ κοκορομαχίες τώρα και ακραίες πολιτικές φράσεις που ακούσαμε στη Βουλή. Ναι. Μέχρι πρότινος ο Πάνος ο Καμένος ήταν ο καλός, ο οποίος έλεγε τι ωραίος πρωθυπουργός και τι, ξέρω εγώ, έντιμος είναι ο Τσίπρας, και τώρα θα αρχίσει να βγάζει κάθε φορά που του δίνεται η ευκαιρία, είτε στη Βουλή, είτε με το Twitter, είτε σε διάφορες δηλώσεις, είτε στα πάνελ. Μην ξεχνάτε ότι η μεγάλη κόντρα του Καμένου δεν ήταν μόνο με το συγκρότημα Μαρινάκη, ήταν και με τον Σκάι του Αλαφούζου. Τον είδαμε την προπροηγούμενη Κυριακή στο Ακραίος με τον Χατζή. Είδαμε δηλαδή στην ουσία να αρχίζει να φιλοξενείται σε μη ευνοϊκά προσκύμενα μέσα ο Πάνος ο Καμένος, και θα ακούσουμε πάρα πολλά. Ήδη πέσανε και οι πρώτες μηνύσεις σήμερα. Ο μεν Νίκος Νικολόπουλος τον μήνυσε, διότι τον απείλησε ότι θα βγάλει τα site τα οποία στην ουσία δεν ξέρω κάτι για διαφημίσεις μιλούσαν. Εντάξει, αυτά βρει δικαιοσύνη, λοιπόν, αυτά τώρα. Γι' αυτό λέω ότι δεν νομίζω να παραιτηθεί από βουλευτή. Όμως, είναι σίγουρο ότι για μένα φέρνει πιο κοντά τις εκλογές. Δεν μπορεί να παραμείνει μία, ας το πούμε, κυβέρνηση η οποία στηρίζεται σε έναν ή δύο βουλευτές κατά το δοκούν. Κοίταξε, Θύμιο, υπάρχει μια απάντηση σε αυτό. Και ποιος είναι ο λόγος, ας πούμε, που μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι ενδεχομένως να έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός για να πάει τις εκλογές αργότερα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το τι θα κάνει τις επόμενες ημέρες η κυβέρνηση. Το ένα είναι ότι, το λέω στην εκπομπή, ότι μέχρι τις 15-18 Φλεβάρι θα έχουν βγει, θα έχουν παραπεμφθεί κάποιοι πρώην υπουργοί για το θέμα της Νοβάρτησης. Θα δημιουργηθεί και εκεί ένας δώρος. Αρχίζει μια λασπομαχία άλλου είδους. Στη συνέχεια έχει καμιά τριανταριά νομοσχέδια έτοιμα η κυβέρνηση που θα αρχίσει να τα ρίχνει σιγά σιγά. Ρυθμίσεις, όλα αυτά τα πράγματα. Ρυθμίσεις, προσλήψεις. Δεν έχει σημασία, να σου πω κάτι. Μπορεί να είναι προεκλογικά αυτά και να έχουν αυτό τον χαρακτήρα. Ωστόσο, υπάρχει μία αναμονή από τους πολίτες, γιατί μην μου πεις τώρα ποιος δεν θέλει μείωση φόρων ή ρύθμιση φόρων ή αυξήσεις ή θέσεις εργασίας. Αυτά. Νίκο, απλά αυτά δεν έχουν αλλάξει ποτέ το αποτέλεσμα των εκλογών. Όχι, δεν μιλάω εγώ για αποτέλεσμα των εκλογών. Όμως, ο κόσμος το περιμένει. Ναι, και πρέπει να τα ρίξει. Και πρέπει να γίνει. Έτσι δεν είναι. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό λέω. Λοιπόν, πάμε στην περιφέρεια, αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι. Κοίτα, όχι, θα πούμε με αφορμή κάτι άλλο, λοιπόν, θα πούμε ξανά. Βλέπουμε και εδώ, βλέπουμε εδώ στην Κορινθία ότι έχει γίνει ο κακός χαμός, αλλά και αλλού, με τις διπλές ή και τριπλές υποψηφιότητες, τετραπλές έρχεται στη Μεσσηνία, ανθρώπων οι οποίοι κατεβαίνουν για μεγάλους δήμους, αλλά ανήκουν στο ίδιο κόμμα. Και μιλάμε πάντα για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί στα άλλα κόμματα δεν έχουμε τέτοια
πολυσυλλεκτικότητα υποψηφιότητων, αλλά που να ανήκουν στο ίδιο κόμμα. Απ' την άλλη πλευρά βλέπουμε να ψάχνεται γενικά η Νέα Δημοκρατία και να μετράει δήμους μεγάλους, ειδικά όπου υπάρχουν πολλοί υποψήφοι που είναι από την ίδια παράταξη, βλέπε Καλαμάτα και βλέπε Σπάρτη. Όλα αυτά τα πράγματα, Νίκο, μπορεί παράδειγμα να έχουμε προσπάθεια για αυτοδύναμη κυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο και μπάχαλο σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο. Κοίταξε, Θυμίο, πρώτα θα σου πω το ρεπορτάζ και γιατί περί αυτού επικεντρωνόταν η ερώτησή σου και μετά θα να σχολιάσουμε πάνω σε αυτά. Έτσι δεν θεωρείται αυτά που θα πω ότι είναι οι απόψεις. Θα πούμε τις απόψεις μας αμέσως. Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Πελοπόννησο, όπου υπάρχουν δύο και τρεις υποψήφοι δήμαρχοι νεοδημοκράτες, κάνει μετρήσεις. Και δεν έκανε μία, έκανε αρκετές στην πορεία αυτών των δύο τελευταίων μηνών και πρόκειται να συνεχίσει. Σε ό,τι αφορά τώρα την δική μας περιφέρεια, στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Έκανε στους δύο μεγάλους δήμους που ανέφερες, στο Δήμο Καλαμάτας και στο Δήμο Σπάρτης. Η αλήθεια, τα ευρήματα είναι αρκετά σημαντικά, όπως αντιλαμβάνεσαι. Ωστόσο, είναι και το θέμα, και αυτό θα σχολιάσουμε μετά, γιατί τα κάνει αυτά, γιατί το κάνει. Ενδεχομένως να απαντάει στο άλλο σου ερώτημα, τι γίνεται με τις διπλές και τριπλές υποψηφιότητες και με τα χρήματα που έχει δώσει στις περιφέρειες, που βασικός στόχος είναι η αυτοδυναμία στις εθνικές εκλογές. Γιατί έχει προκύψει και ένα καινούριο θέμα τώρα. Ότι χρειάζονται, και ο Βέμπερ που ήρθε και του Λαϊκού Κόμματος στο Μητσοτάκη πεσήμανε και αυτό το πράγμα. Και το τόνισε κάπως σήμερα, συνδέεται. Ότι είναι πολύ σημαντικές και οι ευρωεκλογές. Ναι, βέβαια, για το Λαϊκό Κόμμα, δεν το συζητάμε. Και αν ήταν άλλες εποχές, δεν θα ήταν τόσο σημαντικό, γιατί κυριαρχούσε το Λαϊκό Κόμμα. Δηλαδή, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές, το κόμμα στο οποίο έχει στους κόλπους, το Ευρωπαϊκό Κόμμα που έχει στους κόλπους όλα τα δεξιά κόμματα. Φιλελεύθερα κόμματα, δεξιά. Θα πούμε όμως. Επιστρέφω στις δημοσκοπήσεις και θα δούμε γιατί το κάνει. Πράγματι, στο Δήμο Καλαμάτα, στο έβριμα, ήταν ότι η καινούργια υποψηφιότητα που ανακοινώθηκε τελευταία, του Θανάση του Βασιλόπουλου, είναι που προηγείται, αλλά με πολύ μικρή διαφορά από τον Βασίλη τον Κοσμόπουλο και από τον Μανώλη τον Μάκαρη. Εδώ ο Μάκαρης κατεβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Είχε κατέβει με το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα κατεβαίνει ανεξάρτητος, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μιλήσει ακόμη. Μάλιστα. Όμως το έβριμα, τουλάχιστον από ό,τι μπόρεσα να μάθω, ήταν ότι αυτοί οι τρεις προηγούνται πολύ μπροστά από τους υπόλοιπους 12-13, πόσοι είναι οι υπόλοιποι, με πολύ μικρές διαφορές μεταξύ τους. Αυτό που είναι όμως... Πιάνουν διψήφια ποσοστά. Ναι, βέβαια, ότι δεν μιλάμε... Ξέρετε, 12 υποψήφοι... Καλά, εντάξει, ξέρεις ότι αρκετοί είναι σε ποσοστά πολύ μικρά. Αυτό που έχει και όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι και στην Σπάρτη, όπου και εκεί προηγείται ο Γρηγόρης ο Αποστολάκος, ο οποίος εμέσως, όχι επίσημα, στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο προηγούμενος... Παλιός βουλευτής, διορισμένος περιφερειάρχης. Αλλά και ο κύριος Αργυτάκος είναι πολύ κοντά, σε απόσταση αναπνοής. Και ο νυν δήμαρχος. Αλλά είναι και ο νυν δήμαρχος. Άρα έχουμε τριπλή και εκεί... Παίζουν σε μια απόσταση περίπου, Νίκο, μερικών μονάδων. Όχι μονάδων, ναι. Ας το πούμε έτσι. Αυτό τώρα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γιατί αυτό που προκύπτει είναι το ερώτημά σου. Τι γίνεται και γιατί μετράει η Νέα Δημοκρατία τους δημάρχους και τι θέλει να προκύψει από αυτό, σε συνδυασμό πάντα και με τις... Παίρνει και μια εικόνα για τον Περιφερειάρχη, για τον Νίκα. Ναι, παίρνει και την εικόνα για τον Περιφερειάρχη. Πολύ σωστά το λες. Βλέπω έχεις ενημερωθεί για τα θέματα αυτά. Όχι τόσο καλά. Εγώ τα νούμερα δεν τα ξέρω. Εσύ μου τα πες.
Περίπου. Επειδή με ρώτησες, κάτι ξέρεις. Αλλά κυρίως τα συγκρίνει και με τα αποτελέσματα, με το τι θα ψηφίζατε αν ήταν εθνικές εκλογές και βεβαίως κατ' επέκταση μετράει και πολιτικά, ναι. Ρίχνει μια ματιά. Ακόμη δεν έχει ρωτήσει για τις ευρωεκλογές, αλλά νομίζω θα αρχίσει να μετράνε τώρα και ευρωεκλογές. Αυτό που προκύπτει είναι ότι σε καμία περίπτωση, καλά, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, με τίποτα δεν πιάνει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Νίκας που έχει το χρήσμα. Θυμίζω ότι στη Μεσσηνία είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες 35,46% και στην Λακωνία είχε πάρει 37,54%. Όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι στις προηγούμενες εκλογές ήταν αρχηγός και πρωθυπουργός ο Αντώνης ο Σαμαράς, έτσι. Με ένα αρκετά σημαντικό όμως ποσοστό που είχε πάρει η Χρυσή Αυγή στη Μεσσηνία, 8,5%, και ένα 11% είχε πάρει στη Λακωνία. Βέβαια είχε βγει τέταρτο κόμμα στη Λακωνία. Γιατί τα λέμε τώρα όλα αυτά? Οι ενδείξεις που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τους Δήμους, γιατί εκεί γίνεται η βασική έρευνα, είναι γνώμη μου τώρα, θα πω τι πιστεύω εγώ, γιατί το κάνει. Το κάνει γιατί ενδεχομένως να θέλει να δώσει κάποιες πιο επίσημες στηρίξεις και θέλει να δει ποιοι προηγούνται, ώστε να πει στον άλλον νεοδημοκράτη ότι παρετήσου ή πήγαινε να στελεχώσεις και το ψηφοδέλτιο της περιφέρειας. Δεν νομίζω όμως, Θήμιο, να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι εκλογές αυτές γίνονται με το καινούριο νόμο, τον Κλισθένη, όπου... Αναλογικά βγαίνουν οι περιφερειακοί και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Και οι δημοτικοί σύμβουλοι οι συνεργασίες που θα προκύψουν. Αυτό, Νίκο, όμως είναι σίγουρο ότι θα επιφέρει αναταράξεις και στο ψηφοδέλτιο το περιφερειακό. Δηλαδή, αυτός που πιθανόν να κατέβει μέχρι τέλους και φαίνεται ότι δεν περάσει το δεύτερο γύρο ή βλέπω ότι δεν περάσει το δεύτερο γύρο, στην ουσία στο δεύτερο γύρο, αν υποθέσουμε ότι είναι μεταξύ των δύο και ο κύριος Νίκας, δεν θα λειτουργήσουν αρκετά διαφορετικά. Δηλαδή δεν θα έχει η Νέα Δημοκρατία, το είδαμε εδώ στην Κόρινθο. Συμπληρώσαν το ψηφοδέλτιο του Καλλιέρη και άφησαν ανοιχτό τον Νίκα. Ένα ερώτημα βασικό είναι γιατί δεν έκανε στο Άργος και στην Τρίπολη, δεν έκανε η Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν έχει διπλές. Όμως δεν έκανε και στην Κόρινθο. Είναι ένα ερώτημα μέχρι στιγμής. Ακριβώς. Αυτή την εξήγηση δίνω κι εγώ, γιατί ενδεχομένως όταν έγινε η έρευνα να μην... Αφού είχαν το δικό μας το Δεκέμβριο, δηλαδή δεν έπαιζε ρόλο η δική μας μέτρηση. Απλά εγώ πιστεύω ότι εδώ ήταν... Αυτές τις κάνει το κόμμα για να έχει τις δικές του... Έχει το δικό του ερωτηματολόγιο, βλέπει κι άλλα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι ήταν προαποφασισμένη η επιλογή του Πελοπίδα του Καλλιέρη. Άρα λοιπόν δεν καταλαβαίναν τίποτα, το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο, δεν πάει να είχε και 3%. Καλά, βέβαια. Γιατί κοίταξε, Θήμιο, αυτό που προκύπτει και έχει περάσει πλέον στη Νέα Δημοκρατία σαν στοιχείο από τις έρευνες, είναι ότι πράγματι είναι ενωμένοι οι νεοδημοκράτες σε ό,τι αφορά το εθνικό ψηφοδέλτιο, αλλά είναι φανερά διχασμένοι σε ό,τι αφορά την περιφέρεια και τους Δήμους. Το στοίχημα εκεί, Νίκο, είναι πόσο ο απλός νεοδημοκράτης, δεν μιλάμε τώρα ο σύμβουλος, γιατί οι σύμβουλοι οι οποίοι θα επανδρώσουν ένα ψηφοδέλτιο, ας το πούμε, που δεν έχει τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κατά μεγάλο μέρος βλέπε τον Ανόπουλο εδώ, βλέπε τον Αργυτάκο στη Σπάρτη, πιθανολογώ εγώ, δεν ξέρω αν θα στηρίξει ένα από τους δύο η Νέα Δημοκρατία, ή στην Καλαμάτα που γίνεται ο κακός χαμός. Είναι 5-6 υποψήφοι. Δεν ξέρουμε ο κόσμος ο απλός ο νεοδημοκρατικός πώς θα αντιδράσει. Κοίταξε, είναι πολύ απλό, Θήμιο. Το έχουμε πει πολλές φορές. Εγώ δεν μπορώ να υπαναχωρήσω στις απόψεις μου. Δεν ενδιαφέρει τους πολίτες τι λέει το κόμμα σε ό,τι αφορά την περιφέρεια και σε ό,τι αφορά τους Δήμους. Έχουν τους δικούς τους ανθρώπους. Μένει να το δούμε. Μένει να το δούμε. Έχει δημοσκοπικά, ναι, έτσι. Πες το εσύ, να μην το πω εγώ. Δημοσκοπικά, Νίκο, αυτή είναι η άποψη. Τι είχε δείξει η μέτρηση που είχε κάνει? Ότι ούτε 8% δεν επηρεάζονται, αλλά δεν ήμασταν κοντά σε εκλογές. Μάλιστα. Μένει να το δούμε. Ναι.
Λοιπόν, οπότε όταν θα κάνεις τις επόμενες δημοσκοπήσεις... Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι για τους Δήμους και να μπούμε στην περιφέρεια. Για την περιφέρεια μιλάμε. Ναι, να μπούμε για τις περιφερειακές εκλογές. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταλήγουμε σίγουρα ότι οι κόντρες και οι καραμπόλες εκεί που είναι πολλά νεοδημοκρατικά κατά κύριο λόγο ψηφοδέλτια, όπου θα πέσει στήριξη, εκεί θα γίνει μπάχαλο. Πάμε ανάποδα από ό,τι τις έχουμε βάλει σε σειρά, δεν πειράζει. Ο Γιώργος Οδέδες, βλέπουμε να κινείται αθόρυβα, έκανε μία ανακοίνωση με τους νέους δρόμους της Πελοποννήσου. Λειτουργεί, εντάξει, εδώ στην Κορινθία θεωρείται ότι είναι προπύργιο, όπως είναι του Τατούλη, παράδειγμα, στην Αρκαδία ή του Νίκα στη Μεσσηνία. Στην ουσία όμως κινείται αρκετά αθόρυβα, δυσκολεύει πάρα πολύ το ψηφοδέλτιο του Γιάννη του Μπουντρούκα στους νομούς εκτός Αρκαδίας. Φαίνεται και λένε οι πληροφορίες, αλλά και σίγουρα έχω και αποκλειστικές πληροφορίες, Νίκο, ότι στην Αργολίδα δεν βοηθάει όσο πρέπει ο Μανιάτης και ομοίως ο Γρηγοράκος στη Λακωνία το ψηφοδέλτιο του υποδεικνυόμενου και στηριζόμενου από το Κινάλ, αλλά ας το πούμε επιχειρηματικό ψηφοδέλτιο του Γιάννη του Μπουντρούκα. Και αυτό... και τα δύο, ένα. Όχι. Είναι και τα δύο μαζί, γιατί αυτά τα ψηφοδέλτια έχουν σχέσεις, Νίκο. Παίρνουν όλοι ένα κομμάτι. Από το Κινάλ παίρνει ένα κομμάτι ο Γιάννης ο Μπουντρούκας, ένα κομμάτι ο Πέτρος Στατούλης και ένα κομμάτι παίρνει ο Γιώργος Οδέδες, που υποστηρίζεται και από το κυβερνών κόμμα. Πώς τα βλέπεις αυτά τα πράγματα? Είναι ίδιες οι εκτιμήσεις και οι πληροφορίες σου ή έχεις κάτι διαφορετικό? Όχι, ή κάτι καινούριο? Έχω κάτι διαφορετικό, όχι όμως καινούριο, γιατί τα έχω πει και άλλες φορές, αλλά βλέπω ότι όσο περνάει ο καιρός επιβεβαιώνεται η άποψή μου. Σε ό,τι αφορά το Γιώργο το Δέδε, αθόρυβα πράγματι και μυστικά, έτσι θέλουμε να πιστεύουμε, ψάχνει για υποψηφίους. Βέβαια, με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου ήδη έχει το κόμμα πει ότι θα στηρίξει τον Γιώργο το Δέδε, που βεβαίως ο ίδιος ο Γιώργος Οδέδες, όταν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, δεν είχε καμία τέτοια ανακοίνωση κάνει ότι τον στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως ψάχνει υποψηφίως με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τι βρίσκει και τι κάνει δεν ξέρουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν θα μπορούσα να περάσω σε ονόματα, διότι αρκετοί που είναι του ΣΥΡΙΖΑ ως κομματικά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, όχι ως ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι άλλο πράγμα οι ψηφοφόροι, ήταν οι πρώην του ΠΑΣΟΚ οι ψηφοφόροι που είναι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ για εθνικές εκλογές, όλοι του το πάνε πίσω. Τώρα, βεβαίως, για να έχει ανακοινώσει ο Γιώργος Οδέδες την κάθοδό του στις περιφερειακές εκλογές, πιστεύω πως έχει κάποιες υποψηφιότητες που κάποια στιγμή θα τις ανακοινώσει. Πιστεύω ότι αυτό θα συνδυαστεί κυρίως με την επόμενη κίνηση του Πρωθυπουργού που αναμένεται να κάνει τον ανασχηματισμό στην κυβέρνηση, αφού και δύο υπουργοί σημερινοί θα κατέβουν υποψήφοι, η κυρία Νοτοπούλου στη Θεσσαλονίκη και ο κύριος Σιλιόπουλος στην Αθήνα, όπου έχει ζητήσει κιόλας όταν θα γίνει ο ανασχηματισμός τις παραιτήσεις τους, καθώς και οι πληροφορίες, όπως είχαμε αναφέρει και μια μέρα εδώ, και των γενικών γραμματέων που πρόκειται να απολυτευθούν, να έχουν και αυτή την παραίτησή τους δώσει στους αρμόδιους υπουργούς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Μπουντρούκα που λες, για να περάσουμε αφού μαζί τα θέλεις, γιατί για τον κύριο Δέδε δεν νομίζω ότι πλέον με την απομάκρυνση από το ψηφοδέλτιό του, γιατί κατεβαίνουν ως υποψήφοι με το Κινάλ ο κύριος Αλευράς στη Μεσσηνία και ο κύριος Πουλά στην Αργολίδα, η κυρία Σούπουλη που είχε κατέβει μαζί του, αναμένει την υποψηφιότητά της. Βουλευτές. Κατεβαίνουν για βουλευτές. Αποδυναμώνεται αυτό που λες, ότι για το κίνημα αλλαγής να έχει μία πρόσβαση στους ψηφοφόρους ο Γιώργος Οδέδες. Ο κύριος Μπουντρούκας από την άλλη πλευρά δεν έχει μέχρι στιγμής δείξει την αναμενόμενη δυναμική. Πιστεύουν... Στην Αρκαδία πάει καλά ο Κάτσε, μην τα τοποθετούμε έτσι, γιατί εγώ διαφωνώ με το θέμα αυτό, ότι τα προπύργια του καθενός. Δεν υπάρχουν προπύργια, υπάρχει συγκεκριμένη παράταξη που σε όλους τους νομούς, είτε
κυριαρχείται, δεν κυριαρχεί. Δεν υπάρχει στον ένα ο ένας νομός δικός μου. Θυμάσαι τι. Και σε παραπέμπω στο. Περιμέναμε μια, ότι ο Γιάννης ο Μανώλης θα κυριαρχήσει στην Αργολίδα, δεν κυριάρχησε τότε. Μία παρένθεση, επειδή είχε αρχίσει η ψηφοφορία στη Βουλή, ναι. Όταν φτάσει, το λέω στο κοντρόλ, όταν φτάσει στο. Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Ωραία, ωραία. Πάμε και γρήγορα κι εμείς. Λοιπόν, νομίζω να αποθέτουν τις ελπίδες τους στην στελέχωση του ψηφοδελτίου του κ. Μπουντρούκα, που σε συνδυασμό με το συνέδριο που θα γίνει του Κινάλ περί τα τέλη Μαρτίου. Τώρα, βέβαια... Α, είπες και κάτι άλλο. Τα βασικά στελέχη του πρώην Πασόκ και Δημοκρατικής Συμπαράταξης που ήταν στις προηγούμενες εκλογές τις εθνικές και τώρα Κινάλ, είναι ήδη υποψήφιοι με τον Πέτρο τον Τατούλη. Έχουν παραμείνει αρκετοί. Όχι αρκετοί, όλοι. Εντάξει, δεν έχει φύγει κανένας. Θέμα, Νίκο, το θέμα εκεί σου είπα ο κόσμος. Και έχει 13, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, εκλεγμένους σήμερα που μιλάμε από τις εκλογές του 2014. Που εντάξει, είναι δεν... από τα σημαντικότερα στελέχη σε κάθε 13, νομό. 13 δεν έχει, είναι πολύ λιγότεροι γιατί ήδη ο Τζανιές του έφυγε από την Αργολίδα που έχει πάει. Άρα είχε περισσότερους. Θες 11. Τώρα μην κάτσουμε να μετράμε ονόματα. 2, 3, 4, 5. Δεν είναι όσοι σου λέω. 7. Και παραπάνω είναι. Εντάξει. Εγώ μία παρατήρηση πριν πάμε στους περιφερειακούς συμβούλους του κυρίου Τατούλη, οι οποίοι πασχίζουν για την αυτοδυναμία όπως λένε, αλλά εγώ πριν το βάλω αυτό το ερώτημα, Νίκο, που προσωπικά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ψηλός στόχος. Δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να πει για εκλογές πρώτου γύρου, με την απλή αναλογική. Δηλαδή, εντάξει, δεν το πέτυχε ο Πέτρος Τατούλης το 2014, είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει τώρα. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, Νίκο, θέλω την άποψή σου για ποιο λόγο η ΣΥΡΙΖΕΗ, ακόμη και εδώ στην Κόρινθο, που ακούστηκε κάποια στιγμή ο Πασταμόπουλος, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα κατέβαινε, τελικά δυσκολεύονται να κατεβάσουν αυτόνομο υποψήφιο στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, ακόμη και στην Πάτρα. Δεν μιλάμε τώρα. Στο Άργος σχεδόν δεν υπάρχουν. Στην Τρίπολη στήριξαν τον Παυλή. Στη Σπάρτη το Βαλιώτη. Παλιότερα είχαν κατεβάσει κάποιον άλλον. Το βλέπουμε ότι δυσκολεύονται. Αυτό γιατί γίνεται? Δεν έχουν στελέχη οργανωμένα στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης? Πώς δεν έχουν? Το θέμα είναι ότι το έχουμε πει πολλές φορές. Θύμη, και έρχεσαι με την ερώτησή σου να επιβεβαιώσεις την ανάλυση που έκανα προηγουμένως και άλλες φορές. Οι ψηφοφόροι, μην συγχαίουμε τα κομματικά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ με τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές. Γιατί το ίδιο συμβαίνει σε σωματεία, σε συνδικάτα, παντού. Η παλιά του ΠΑΣΟΚ κυριαρχεί. Εντάξει, συνδικαλιστικά το βλέπω. Ναι, το ίδιο συμβαίνει και γι' αυτό δεν θα... δεν είναι μόνο στις πόλεις που είπες. Σε όλη την Ελλάδα, αν εξαιρέσουμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, και σε μία-δύο περιφέρειες, αν δεν κάνω λάθος, πουθενά αλλού δεν έχει εμπλακεί μέχρι στιγμής ο ΣΥΡΙΖΑ στο να δώσει στηρίξεις ή έστω και χρήματα, όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία με τους περιφερειάρχες. Δεν το διακινδυνεύει. Έχει αφήσει μάλλον ελεύθερα. Και να σου πω και κάτι, εδώ είναι που δυσκολεύονται κιόλας να βρουν και υποψηφίους. Αυτή η ελεύθερη κομματική λειτουργία δεν βοηθάει τους υποψηφίους που έχουν δώσει την ανακοίνωσή τους στο να βρουν στελέχη για να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια. Πάμε και στον νυν Περιφερειάρχη, Νίκο. Υπάρχει βασιμότητα σε αυτό που λένε οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι? Σήμερα έμειναν το Θανάση τον Πισημής, τυχαία ας πούμε, γιατί ήταν δίπλα. Ήταν ένα μεγάλο τραπέζι με τον κύριο Νανόπουλο εκεί, τον πρώην δήμαρχο Σολυγίας. Λοιπόν, οπότε είχατε κορυφιακό κουτσομπολιό. Όχι, όχι, όλο τυχαία. Λοιπόν, ο Θανάσης... Αφού πάτε στα ίδια μέρη όλοι... Κάνει ψηφοθυρία, μιλάμε, πολύ επιθετική. Με την καλή έννοια το λέω και καλά κάνει. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, οπότε, ξέρεις, από εκεί είπαμε δύο κουβέντες, έρχεται δίπλα για να με συγκλήσει ο Θανάσης, ξέρει την άποψή μου. Λοιπόν,
Οπότε αρχίζει να μου λέει ότι ούτε λίγο το πολύ και βλέπεις τι γίνεται εδώ. Του λέω δίκιο έχεις. Εδώ ο Καλλίρης έχει πάρει στο λαιμό του και ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ, ο Χρήστος ο Κορδώσης, την υποψηφιότητα του Νίκα. Ενώ ξεκινήσανε καλά, τότε με το Μητσοτάκη που είχε έρθει στο ζευγολατιό στις πλημμύρες. Στην ουσία από τότε δεν έγινε απολύτως τίποτα, διότι πάσχιζαν τα γεσέμια εντός παρενθέσεως της Νέας Δημοκρατίας εδώ να στήσουν το ψηφοδέλτιο του Καλλίρη και έχουν αφήσει ανοιχτό τον Νίκα. Το ξέρει ο Νίκας, το ξέρει ο Μητσοτάκης, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή γίνεται επέλαση των υποψηφίων του νυν Περιφερειάρχη και μπορώ να πω ότι αναφέρει στο ΔΕΔΕ που είναι έδρα του, όπως έχω πει. Απ' την άλλη πλευρά βλέπουμε ο Παναγιώτης ο Νίκας χωλαίνει πάρα πολύ στην Κόρινθο και πρέπει άμεσα να το λύσει και η Νέα Δημοκρατία στην ουσία. Όμως έχει βασιμότητα, Νίκο, να ακούμε για αυτοδυναμία, για πρώτο γύρο κτλ. Το θεωρώ λίγο όχι απλά ουτοπικό, αλλά πάρα πολύ αισιόδοξο τους βλέπω. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πράγματι οι σύμβουλοι, οι περιφερειακοί σύμβουλοι που σχεδόν έχει κλείσει τα ψηφοδέλτια του ο Πέτρος Σωτατούλης και είναι με πολύ δυνατά ονόματα και στη Μεσσηνία και στην Κόρινθο και στους άλλους νομούς, Θήμιο, έχουν βάλει ψηλά τον πύχη. Θα μου πεις κι άλλες, και σε όλες τις ομάδες οι παίχτες πιστεύουν ότι είναι πολύ ισχυροί και είναι πιο συγκρατημένος ο προπονητής. Δεν ισχύει εδώ. Έχουν βάλει τον πύχη ψηλά γιατί βλέπουν μπροστά ότι έχουν με έναν νόμο καινούριο, τον κλεισθένη, που όσο μεγαλύτερο ποσοστό πάρουν στον πρώτο γύρο, τόσο περισσότεροι θα εκλεγούν. Και θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ο κύριος Καμπόσος, που είναι ανεξάρτητος, δεν έχει τη στήριξη επισήμως της Νέας Δημοκρατίας, δεν αναμένεται να έχει αυτοδυναμία. Εντάξει, στο όχι, Δήμο Άργους το λέμε. Άρα, εντάξει, αυτό που με ρωτάς, αν είναι εφικτό, είναι εφικτό σε μια εκλογική μάχη, Νίκο, όπως ας πούμε και ο κύριος Μητσοτάκης δεν περιμένει να πιάσει την αυτοδυναμία. Νίκο, ναι, μην το επικεντρώνουμε τώρα στο Δημήτρη, όχι, το έφερα σαν παράδειγμα. Ο Καμπόσος κέρδισε και τις προηγούμενες εκλογές. Στις προηγούμενες εκλογές ο Πέτρος Σταυρούς είχε πάρει 42% στον πρώτο γύρο που θεωρώ ότι ήταν ιδανική. Γιατί ήταν ιδανική? Ήταν ιδανική γιατί είχε πίσω του όλο το πολιτικό, το 60% του πολιτικού κόσμου. Γιατί ήτανε το είχε, δεύτερη... δεν κάνεις λάθος, όχι, δεν είναι έτσι που τα λες. Μισό λεπτά. Ήταν η δεύτερη εκλογή του. Το βλέπαμε δημοσκοπικά ότι πήγαινε αέρα, δηλαδή φαινότανε, χτύπαγε στην Αρκαδία 60-65%, χτύπαγε στην Αργολίδα 45-50%. Φαινόταν... Θέλεις να στο ανατρέψω με μία πρόσθεση? Καλά, εντάξει, πες όχι. Την άποψή σου. Μπορεί να διαφωνώ, αλλά πες. Διαφωνείς εκ των προτέρων? Όχι. Αν δεν προσθέ... να ακούσω. Όχι, δεν... γιατί λες. Με δύσκολα πείθουμε τώρα. Σου λέω λοιπόν. Με αυτό το σενάριο. Εάν δεν κατέβαινε στις προηγούμενες εκλογές ο ΔΕΔΕΣ και ήταν μαζί με τον Τατούλη, συνέχιζαν μαζί. Θα έβγαινε από την πρώτη Κυριακή, πιθανόν, ναι ή όχι? Πιθανόν. Όχι πιθανόν. Εγώ σου πιθανόν. Κοίτα. Πολύ πιθανόν, ναι. Πολύ πιθανόν. Έτσι. Συνομιλούμε με επιχειρήματα. Ναι. Και σου λέω εγώ. Δεν ήταν λοιπόν θέμα η Νέα Δημοκρατία. Ήταν θέμα ότι ένα μεγάλο κομμάτι. Και ο Γιάννης ο Μανώλης που κατέβηκε. Ο Γιάννης ο Μανώλης έδωσε τα ρέστα του τότε με τη... και ο Βουδούρης. Είχαν μια ίδια πορεία απέναντι στον Τατούλη της λασπολογίας. Κάτι που βλέπω ότι μέχρι στιγμής την ακολουθεί και ο κύριος Νίκας με τα ίδια δεδομένα. Ενώ όπως αντιλαμβάνεσαι το θέμα είναι τα επιχειρήματα και ξέρεις κάτι σε ό,τι αφορά το... Εντάξει, κοίταξε να δεις. Όταν συζητάμε, λέμε αυτά που πιστεύουμε ότι συμβαίνουν. Γιατί μπορώ να σου πω και το αντίθετο. Δηλαδή, ο Γιώργος ο ΔΕΔΕΣ, ξέρω πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή έχει επεξεργαστεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την περιφέρεια. Θα μου πεις, είχε την εμπειρία, την προηγούμενη. Μπορεί. Είπες και κάτι άλλο προηγουμένως. Να το δει η Νέα Δημοκρατία για να στελεχώσει το ψηφοδέλτιο και την δυναμική του κυρίου Νίκα στην Κορινθία. Δηλαδή, το κόμμα ό,τι κάνει. Αυτό κάνει το κόμμα. Κάνει μετρήσεις να δει αν μπορεί να στηρίξει. Δεν μπορεί, αφού αρχίζουν διαγραφές, πιέσεις. Αυτά ήταν αντικίνητρο
στην προοπτική. Γιατί αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, Αθήνιο. Περιμένουν να βγάλουν τους βουλευτές. Είπανε για σήμερα. Αναμένουν. Είπανε για την άλλη εβδομάδα. Και αυτό που λες. Λοιπόν. Εγώ ξέρω στις 15 του μήνα. Αλλά στις 15 του μήνα θα έχουμε και άλλες ασχολίες να κάνουμε. Θα βγουν τα της Νοβάρτης. Εντάξει. Έχουμε άλλα. Έχουμε άλλα. Λοιπόν, έτσι, αυτά επειδή ακολουθεί, έχω μάθει. Ακολουθεί ο Πιπέρης με το. Δεν θα πούμε και για τη Νέα Δημοκρατία. Για τη Νέα Δημοκρατία και τους βουλευτές. Περιμένουμε λέω, να πάμε στη Βουλή, γιατί μάλλον πρέπει να βγάζουν τα αποτελέσματα, πρέπει να τελειώσουν. Ό,τι πεις. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα λεπτό, δύο με Βουλή, να δούμε αν κάνουν τώρα τις προσθέσεις, να δούμε πού θα πάμε, 152 ή 153, λες, Νίκο. Εγώ δεν τι βάλουμε στίγμα τώρα, ξέρω εγώ τι γίνεται στη Βουλή. Πάμε. Εδώ στη Βουλή, η Θήμιο μου, ώρα με την ώρα αλλάζουν κόμματα, τι να σου πω. Πάμε, ήχος. Κατσιαντώνης Γεώργιος. Όχι. Νομός Λασιθίου, Θραψανιώτης Εμμανουήλ. Θραψανιώτης. Ναι. Πλακιωτάκης Ιωάννης. Όχι. Νομός Λέσβου Πάλης Γεώργιος. Ναι. Αθανασίου Χαράλαμπος. Όχι. Τάσος Σταύρος. Όχι. Νομός Λευκάδος Καβαδάς. Λοιπόν, έχει ψωμί ακόμα, Νίκο. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε. Λοιπόν, δύο κουβέντες για τη Νέα Δημοκρατία σε ένα λεπτό και κλείσαμε. Η Νέα Δημοκρατία, επανερχόμαστε λοιπόν από εκεί που ξεκινήσαμε, είναι ενωμένη στις εθνικές εκλογές, τουλάχιστον έτσι δείχνουν οι δικές της δημοσκοπήσεις, διχασμένη για περιφέρεια και δήμο. Έχουν τώρα όμως και κάτι που είπε και ο Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί έχουν αρχίσει και ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Και για τις ευρωεκλογές. Και μάλιστα απάντησε ο Πρωθυπουργός στον Κυριάκο του Μητσοτάκη όταν του είπε ότι και τις εκλογές να πάτε το φθινόπωρο θα είναι οι περιφερειακές μπροστά που θα είναι η πιο τρανή δημοσκόπηση. Και εκεί απάντησε ο κύριος Τσίπρας αυτό που λέγαμε μια μέρα εδώ, Θήμιο, για να θυμίζω και στους τηλεθεατές, ότι πολλοί του λένε του Πρωθυπουργού του Τσίπρα πως οι ευρωεκλογές ενδεχομένως να έχουν μειωμένα ποσοστά από τα αναμενόμενα στη Νέα Δημοκρατία, όπου θα αναστρέψει το κλίμα, το τι του λένε, έτσι λέω, δεν μου τα χρεώνεις, θα αναστρέψει το κλίμα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, εάν ας πούμε βγει ένα αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές με μπροστά το 2 στο διψήφιο ποσοστό που αναμένεται και όχι το 3. Από την άλλη πλευρά, όπως είπαμε πάλι, θα το επαναλάβω, έχει ιδιαίτερη σημασία πλέον για τις ευρωεκλογές, διότι η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων σε όλη την Ευρώπη έχει ανησυχήσει και το Λαϊκό Κόμμα και το Σοσιαλδημοκρατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι και εδώ η μάχη θα δοθεί, ώστε να μην έχει πολλά μεγάλα ποσοστά η Χρυσή Αυγή. Ωστόσο, δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Μπορεί να μπήκαν 8 κόμματα στις προηγούμενες εκλογές στη Βουλή και ήδη να είναι 6. Ναι, βέβαια. Όμως, οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν ότι είναι πολύ κοντά στο να εισέλθει ένα καινούριο κόμμα στη Βουλή που θα είναι πάλι δεξιά της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας. Βελόπουλος. Η ελληνική λύση του Κυριάκου του Βελόπουλου. Βεβαίως, αυτά τα κόμματα, όπως έχουμε ξαναπεί, το λέω και για τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, είναι κόμματα που είναι με ημερομηνία λήξης. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ναι μεν ο Κυριάκος ο Βελόπουλος έχει μια ιδιαίτερη ρητορική ικανότητα και χάρη σε αυτόν οφείλεται αυτό το ποσοστό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, που πάντα τον δείχνουν στο 2,8-2,9, που ενδεχομένως είναι και 3,1, αλλά το 3 είναι λίγο σοκαριστικό να βγει σαν νούμερο. Θήμιο, δεν ξέρουμε κανέναν άλλον. Ξέρεις κανέναν άλλον του Κυριάκου του Βελόπουλου? Όχι, έχει. Το ότι έχει, οπωσδήποτε θα έχει. Έχει στελέχη πάρα πολύ. Θέλω να πω, δεν έχουν
την δυναμική και την παρουσία ναι. που έχει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Δηλαδή, ξέρουμε, πώς ξέραμε για το Λεβέντη, είναι ο Λεβέντης. Σωστά. Και δεν ξέραμε κανέναν άλλον και είδαμε ξαφνικά στα ψυχοδέλτια είναι... του το γιο του, τα αδέρφια του. Απλά είναι στη γενιά των 40ων, Νίκο, και αυτό νομίζω ότι θα του δώσει μια ιδιαίτερη δυναμική. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος ήταν σίγουρα στη Βουλή. Και βέβαια είναι ένας εφιάλτης, όπως σωστά το είπες, πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας, διότι θα τις πάρει ενδεχομένως ή θα τις στερήσει σίγουρα πολύτιμες έδρες στη Βουλή. Και υπάρχει... Αν μπει το 7ο κόμμα που είναι τον Κυριάκο Βελόπουλο, η διαδικασία εκεί αρχίζει και δυσκολεύει. Και υπάρχει και, άλλο, και άλλη μια συνεργασία δεξιών κομμάτων, πάλι προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσα... Δεν θα τα βρουν αυτά. Που δεν θα τα βρούνε, αλλά και μόνοι τους να κατέβουν, θα τσιμπολογάνε θα από αυτό το χώρο. Θα... Και εδώ είναι και το ερώτημα... Για μένα, μάλλον η εξήγηση στο ερώτημα, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία που βλέπουμε ο Κυριάκος και κάποια στελέχη να έχουν στραμμένο το βλέμμα προς την κέντρο δεξιά και ένα άλλο κομμάτι προς την κέντρο δεξιά και προς την άκρα δεξιά. Σωστά. Και βλέπουμε και αναρωτιόμασταν τι συνέβη με τον Άδωνη Γεωργιάδη ή τον Νίκο τον Δένδια. Τι γίνεται. Σωστά. Και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης με την φιλελεύθερη λογική, γιατί μην ξεχνάμε, η Νέα Δημοκρατία όποτε κυβέρνησε, κυβέρνησε επειδή έκανε άνοιγμα στο κεντρό χώρο. Βέβαια. Τώρα, αυτές οι λογικές του να ψαρεύουμε, ίσως μπορεί να βγει κερδισμένος με τη ρητορική του Άδωνης Γεωργιάδης και να φέρει, να κρατήσει, να συγκρατήσει ψηφοφόρους. Αλλά μην τους χάσει από το Νίκο, κέντρο. Ο Άδωνης κάνει παιχνίδι πρώτα για πάρτι του. Καλά, εντάξει. Σίγουρα εγώ δίνω την πολιτική διάσταση. Βεβαίως ισχύουν λοιπόν, αυτά που να σε ευχαριστήσω, Νίκο, που ακόμα μια Παρασκευή ήσουν εδώ μαζί μας για την πολιτική και αυτοδιοικητική ανάλυση. Ραντεβού την Τρίτη πάλι εδώ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Από μένα, από τον Νίκο τον Φλαούνα. Ένα καλό Σαββατοκύριακο μακριά από όλους μας οι κακοί άνθρωποι την Τρίτη. Στις 7 παρατέταρτο θα έχουμε μια πολύ σημαντική συνέντευξη με τον Βασίλη τον Κοσμίδη, έναν επιχειρηματία ο οποίος θα πει πολλά πράγματα που ενδιαφέρουν εδώ την τοπική κοινωνία της Κορίνθου. Θα είναι μια μαγνητοσκοπημένη συζήτηση που σίγουρα θα επηρεάσει πολλές καταστάσεις από όλα όσα θα ακουστούν και όλα όσα θα καταλάβετε. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, Τρίτη 7 παρατέταρτο εδώ. Γεια σας.